Ηχηρή απεργιακή απάντηση σε όλη την Ελλάδα. Σε κυβέρνηση, εργοδοσία, Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει τους εργαζόμενους, την νεολαία, το λαό μας, να τους γυρίσει έναν αιώνα πίσω όσον αφορά τα δικαιώματά μας στη ζωή μας. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης και της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ να εμποδίσουν την πραγματοποίησή της, 31 εργατικά κέντρα και 18 ομοσπονδίες και δεκάδες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από τον ιδιωτικό τομέα έχουν πάρει αποφάσεις για τη σημερινή απεργία. Η προσπάθειά τους έπεσε στο κενό, γιατί το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα είναι αιτία πολέμου. Θέλουν να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Καταργούν την κυριακάτικη αργία στη βιομηχανία μεταποίησης στα τρόφιμα ποτά. Με αισχρά ψέματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαστόματος του Υπουργού Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη και με καθημερινό στασίδι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπάθησε να εμφανίσει την πραγματικότητα αλλιώς, προκειμένου να μην υπάρξει ξεσηκωμός. Εκεί που ο Υπουργός έλεγε ότι ξεπαγώνει τριετίες μετροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, προωθείται η οριστική κατάργηση των τριετιών. Επίσης, τα μεγάλα ψέματα που έλεγε η κυβέρνηση για να θολώσει τα νερά σε σχέση με το αντιδραστικό νομοσχέδιο που προωθεί στη Βουλή είναι και το ότι το νέο τερατούργημα δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλήθεια, δεν αφορά τους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάζονται στο δημόσιο. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι όπου δεν ορίζεται διαφορετικά εφαρμόζονται συμπληρωματικά διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πόσο μάλλον όταν στο δημόσιο ο αριθμός των εργολαβικών εργαζομένων έχει χτυπήσει κόκκινο. Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αντεργατικές διατάξεις στα θέματα του χρόνου εργασίας που αφορούν και το δημόσιο. Δεν αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, στους εργαζομένους, στην καθαριότητα στους δήμους, η εξαήμερη δουλειά όπως προβλέπεται στο ίδιο το νομοσχέδιο. Ειδικά για την πρόβλεψη της εργασίας σε περισσότερους εργοδότες αλλά και συμβάσεις μηδενικών ωρών ή την παροχή εργασίας κατά την έκτη μέρα, το πεδίο του νόμου αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, χωρίς να εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Ή μήπως δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους η πολιτική λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι μισθολογικές ρυθμίσεις φτώχειας που πέρασε για τους δημοσίους υπαλλήλους το καλοκαίρι με το 1,5 ευρώ την ημέρα, ή ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται με τη μεγάλη ακρίβεια που έχει συμποδέσει το εισόδημά μας. Γι' αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι να δούμε πόσους απεργούς θα μετρήσουμε την ημέρα της απεργίας, θέλοντας να πει ότι θα είναι μετρημένοι. Ούτε ο ίδιος, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να ηρεμήσει από τις αποφάσεις απεργίας που πήραν τα συνδικάτα. Γι' αυτό, ενώ το δικαίωμα της απεργίας κατακτήθηκε στον καπιταλισμό, όπως πάλι είπε σε συνέντευξή του, γι' αυτό όπως έχουν συνηθίσει και σε άλλες προηγούμενες απεργίες, σπεύσανε να βγάλουν παράνομη την απεργία και να στέλνουν στα δικαστήρια το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, την Ένωση Εργαζομένων Εναέριας Κυκλοφορίας, την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουν χάσει την μπάλα, έχουν ξεσαλώσει τόσο πολύ που έφτασαν στο σημείο να στέλνουν στα δικαστήρια σωματεία πριν ακόμα βγάλουν απόφαση για συμμετοχή στην απεργία όπως τα σωματεία των εργαζομένων ΙΣΑΤ και ΜΕΤΡΟ. Είναι υποκρισία από τη μία η κυβέρνηση να λέει ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα στην απεργία και από την άλλη να στέλνει στα δικαστήρια τα σωματεία που αποφασίζουν να απεργήσουν. Αλλά τόσο χαλαρός είναι ο Υπουργός και σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις που έβγαλε στα τα δικαστήρια να κάνουν υπερορίες. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να θωρακίσει τη δουλειά μέχρι τελικής πτώσης με το νέο νομοσχέδιο όλεθρο και την περαιτέρω γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας. Το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, την πολλαπλή απασχόληση, τις συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών και κατά παραγγελία, αλλά ευνηδιαστικά έφερε την κατάργηση της κυριακής αργίας και όλων των επίσημων αργιών στον κλάδο των αερομεταφορών και στον κλάδο τροφίμων ποτών, ανοίγοντας την πόρτα αυτών να γενικευτεί σε όλους τους κλάδους. Βάζουν στόχο το σταθερό και ημερήσιο χρόνο εργασίας, που πάνω σε αυτό χτίστηκαν οι μισθοί, η ασφάλιση, οι συντάξεις και όλα τα κατακτημένα δικαιώματά μας.
Ταυτόχρονα στοχεύουν στην αποδυνάμιση του εργατικού κινήματος, επιφέροντας νέο χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, συμπληρώνοντας την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του προηγούμενου Υπουργού Χατζηδάκη, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την περιφρούρησή της. Ας ενημερώσουν κάποιοι τον Υπουργό, την κυβέρνηση και τα αφεντικά τους, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ότι πολλοί προσπάθησαν να κάνουν ποινικό αδίκημα την απεργία και τους αγώνες και έφαγαν τα μούτρα τους. Γιατί ο αγώνας για το δίκαιο του λαού δεν ποινικοποιείται. Ούτε αποφασίζουν τα δικαστήρια. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ενώ η εργατική τάξη, όλος ο λαός στη Θεσσαλία μετρά με νεκρούς, ενώ η περιοχή εκεί είναι μια υγειονομική βόμβα και η φτώχεια ήδη θερίζει τους κατοίκους της, ενώ στον Εύρο, στη Φτιότιδα, στη Δυτική Αττική, στη Ρόδο, είναι ακόμα ανοιχτές οι μεγάλες πληγές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, φέρουν για ψήφιση αυτό το νέο αντεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο και το οκτάωρο, νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους 13 ώρες την ημέρα, 75 ώρες την εβδομάδα. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης δεν υπολογίζει ούτε τις ανθρώπινες ζωές, ούτε τον πόνο και τη δυστυχία που έχει πνίξει ολόκληρους νομούς στη χώρα μας. Μετά τις συνεχείς επιθέσεις σε πενθήμερο και οκτάωρο, μετά το δεκάωρο και την απλήρωτη περιοριακή δουλειά, ο Υπουργός Εργασίας Γεωργιάδης και η κυβέρνησή του σχεδιάζουν να ικανοποιήσουν οδηγία των επιχειρηματικών ομήλων, ψηφίζοντας νέο νομοσχέδιο όλεθρο το οποίο εισάγει νέες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Νομιμοποιεί την πολλαπλή απασχόληση τουλάχιστον μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, δηλαδή έως και 75 ώρες την εβδομάδα. Με άλλα λόγια, ανοίγουν και άλλους δρόμους για την ένταση της εκμετάλλευσης, την εξάντληση και εξουθένωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων. Δεν θέλουν να χάσουν ούτε λεπτό στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα δεινά που πλήττουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με τους δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς, τη φτώχεια και την ακρίβεια που συντρίβει τις ζωές μας. Διαχρονικά εγκληματούν σε βάρος μας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Μάνδρα, το Μάτι, την πανδημία, πρόσφατα τα Τέμπη, την Πύλο, τη Δαδιά, τη δολοφονία του συνανθρώπου μας στο λιμάνι του Πειραιά, στη Νέα Φιλαδέλφια από ακροδεξιούς ναζιστές από την Κροατία, τους εκατοντάδες νεκρούς που κάηκαν, που πνίγηκαν και σκοτώθηκαν μέσα στα εργοστάσια γκέτο. Δεν τους ξεχνάμε. Γιατί μπορεί να είμαστε όλοι εμείς ο επόμενος ή η επόμενη. Μπορεί να είναι τα δικά μας παιδιά. Δεν είναι φυσιολογικό καθημερινά να χύνεται τόσο αίμα. Δεν είναι και δεν πρέπει ο λαός μας να συνηθίσει το θάνατο που σπέρνουν και προβάλλουν με τα ελεγχόμενα ΜΜΕ. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να παίξουμε τον πόνο μας, να σκυλέψουν τους νεκρούς μας, να μας πουλήσουν φούμαρα ότι θα πάρουν μέτρα για να μην ξανασυμβούν αυτές οι ανελαίητες καταστροφές στους σκόπους μιας ζωής, της φτωχής εργατιάς και αγροτιάς, στο φυσικό πλούτο αυτής της χώρας. Έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες πρωτοβουλίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο λαός μας τις έχει ανάγκη όλες και άλλες τόσες να πάρει βοήθεια από όπου αυτή κι αν προσφέρεται. Συμμετέχουν και τα συνδικάτα στη Λευκάδα με τη βοήθεια που συγκεντρώνεται στο εργατικό κέντρο και θα αποστελεί άμεσα στις πληγήσεις περιοχές μέσω του εργατικού κέντρου Λάρισας. Συνδικάτα, απλοί εργαζόμενοι, βοηθάνε καθημερινά στην αποκατάσταση των ζημιών με τον κρατικό μηχανισμό ανύπαρκτο και τους καλοντημένους υπουργούς, βουλευτάδες, δημάρχους και άλλους τέτοιους που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο του λαού να παίζουν την κολοκεθιά με τις ευθύνες τους.